τεχνολογία. Ναι. Όχι. Καμία. Πουλιά μου ταξιδεύει. Γιατί. Γιατί είναι ένα όνειρο σήμερα, παιδιά. Οδηγούσα ένα μεγάλο σκάφο σαν πλοίο. Αλλά σαν να οδηγούσα μέσα στη θάλασσα που κολυμπούσε κόσμο. Είμαι σίγουρος με ταχύτητες. Παιδιά, μιλάμε για μεγάλο τώρα. Και δεν απορούσα που το οδηγούσα, φανταστείτε λίγο, έτσι. Ούτε ότι είχε κόσμο. Και όπως το πήγαινα, λέτε, έκανα όλο τέτοια για να μην φάω κανέναν άνθρωπο. Γιατί τον όρμα να κλάβει. Κάποια στιγμή έφτασα στην παραλία. Πάρκαρα το υπεροκιάγινο. Στην παραλία. Και είπα, καλά, εσύ. Όλοι αυτοί πάνε και μπαίνουν και κολυμπάνε εκεί πέρα που είναι να περνάνε τα πλοία. Πώς δεν έφαγα κανέναν και εκεί πέρα πάνω ξύπνησα με ταχυκαρδία. Παιδιά, τι όνειρα είναι αυτά που βλέπω. Φανταστικό. Και εγώ δεν βλέπω καλά όνειρα. Σκίζει βάρκα τα νερά. Γι' αυτό λέω, γιατί ψάχνω ώρες-ώρες τα όνειρα. Είναι τόσο παράξενο. Με την ψυχολογία έχουν σχέση τα όνειρα. Ναι, όμως γράφουν κάποια site που ασχολούνται με την αστρολογία, γράφουν μέσα και για όνειρα. Και ήθελα να ρωτήσω άμα. Γράφουν και για χαρτιά και για καφέ και για ταρό. Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά με την αστρολογία. Μήπως τρως βαριά. Με την ψυχολογία πάντως έχουν σίγουρα. Θες να πω την αλήθεια, με έπιασε ένα πράγμα, 11 η ώρα έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ένα ζαχαροπλαστείο ήταν ανοιχτό, γνωστό. Πήρα μία σοκολατόπιτα, ένα γαλακτομπούρεκο, δύο... Και τι ώρα να περίμενες να δεις με τα παιδάκια μου. 10.000 retweet όμως για το βιβλίο του Άκη, πάμε να δώσουμε και το δεύτερο. Και στα υπόλοιπα μάλλον έτσι όπως πάει θα τα δώσω αύριο. Πάλι θα ξαναπαίξει ο Άκης αύριο. Ελπίδα Ιγναντιάδου, κέρδισες και εσύ το βιβλίο του Άκη Πετριτζίκη από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πόσα βιβλία έχω να δώσω ακόμα? 4. Όχι, θα δώσω ένα με το γεια σας τώρα.